Καλημέρα. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά ως δήμαρχος του Ερμείου να έχω κοντά μου, δίπλα μου, καταρχάς, για να ξεκινήσω τον κύριο Σταύρο Μπένο, τον υπουργό κύριο Σταύρο Μπένο, ο οποίος αφού πέρασε από την αυτοδιοίκηση και ανέβηκε στα ύψιστα αξιώματα του πολιτικού συστήματος, σήμερα με το διάζωμα προσφέρει πια τη γνώση, την εμπειρία του, κάνοντας ένα έργο πια για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τον τόπο. Ουσιαστικά λειτουργώντας σαν εθελοντής, και αυτό δείχνει καταρχάς το ποιόν του ανθρώπου Σταύρου Μπένου, αλλά και πώς θα έπρεπε να είναι όλοι οι Έλληνες που αγάπησαν στη διαδρομή τους αυτό που έκαναν και τώρα θέλουν να το μεταφέρουν ως προσφορά στον τόπο και στις νεότερες γενιές. Εγώ τον ευχαριστώ και τον κύριο Μπένο, αλλά και τον Διάζωμα και τους συνεργάτες του για την παρουσία του σήμερα και για όλα αυτά που κάνει και θα μας τα πει στη συνέχεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρικάντο Λιμπία, την Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων της περιοχής μας, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας και υπεύθυνο ουσιαστικά του Αρχαίου Θεάτρου της Ελλάδου, τον κύριο Γιώργο Καραβέδο, καθηγητή της αρχιτεκτονικής, ο οποίος έχει και αναλάβει τη μελέτη αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Στράτου, όπως και για τα υπόλοιπα αρχαία θέατρα της Ετωλοκαρδενίας, και η κυρία Μπέτη Χατζηνικολάου, η οποία είναι νομικός και εμπειρογνώμων σε θέματα τουρισμού και όλοι βέβαια είναι τα στελέχη του διαζώματος. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το Αρχαίο Θεάτρο της Στράτου, καταρχάς, γιατί είναι στο Δήμο Αβερνίου, είναι ένα αρχαίο θέατρο, όπως επίσης και όλος ο αρχαιολογικός χώρος της Στράτου, ο οποίος δεν είναι γνωστός όσο θα έπρεπε. Για πολλά χρόνια δεν δόθηκε η σημασία που έπρεπε να δοθεί σε αυτό το χώρο. Σήμερα γίνονται κάποιες προσπάθειες για την ανάπτυξη του. Εμείς ως Δήμος Αγρινίου το βάζουμε πολύ ψηλά ως κορυφαίο στόχο για μας την ανάπτυξη του Αρχαίου Θεάτρου, καθώς και των διαδρομών. Για το οποίο θα σας μιλήσει ο κ. Μπένος, όπως και η κυρία Ολυμπία Μικάνου, στη συνέχεια. Ως Δήμος και ως κοινωνία του τόπου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για μας αυτή είναι η πολιτισμική μας κληρονομιά. Και αυτή την πολιτισμική μας κληρονομιά είμαστε υποχρεωμένοι να την αναδείξουμε. Θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς. Θα το βάλουμε προτεραιότητα. Η πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας πρέπει να αναδειχθεί και είναι υποχρέωσή μας να την αναδείξουμε. Ταυτόχρονα, το ίδιο πρέπει να γίνει για όλα τα αρχαία θέατρα της Ετωλοκαρδενίας και για τα υπόλοιπα, σε ένα συνδυασμό, είναι ένα πλέγμα όπως θα σας εξηγήσουν και οι επόμενοι που θα μιλήσουν, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε ως αυτοδιοίκηση. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και θα το κάνουμε.
Σας λέω και προσωπικά και ως δήμαρχος αυτής της πόλης, θεωρώ ύψιστο, ύψιστη προτεραιότητα το να αναδείξουμε αυτή την πολιτιστική μας διαδρομή. Θα σταθούμε αρρωγή σε όλες τις προσπάθειες. Θα συνεργαστούμε με όποιον πρέπει να συνεργαστούμε. Θεωρούμε ότι το επόμενο περιφερειακό πρόγραμμα ή το μεωρικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να μας βρει έτοιμους προκειμένου να αναδείξουμε αυτή τη διαδρομιά. Και αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο για την ωραία εισαγωγή του, για τα καλά του λόγια. Μα πάνω απ' όλα τον ευχαριστώ για την στεναρή βούλησή του να υπερασπιστεί ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια στην όμορφη πατρίδα σας. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε σε επαφή και χαίρομαι που μια λυσίδα των τόνων αρχόντων συνεχίζει μια ωραία παράδοση. Ξεκίνησε με το Δήμιο του Σόκο, ακολούθησε ο επόμενος Δήμαρχος, ο Παύλος, και τώρα ο σημερινός Δήμαρχος, ο οποίος συνεχίζει αυτή την παράδοση και αυτή την αλυσίδα των πράξεων που έχουν προηγηθεί και που μας υπόσχονται πολλά για το μέλλον. Γιατί είμαστε σήμερα εδώ? Είμαστε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να δούμε πώς εξελίσσονται οι εργασίες της μελέτης στο σπουδαίο μνημείο που είναι πια στα αρχικά όλη του Δήμου σας, του Αρχείου Θεάτρου της Στράτου. Για το μνημείο αυτό, αμέσως μετά θα σας μιλήσει η έφορος, η κυρία Βικάτα, η οποία κοσμεί την εφορία και η οποία είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, ξέρετε. Και είστε πολύ τυχαίοι που την έχετε. Θα ακολουθήσει ο μελετητής, ο κ. Γιώργος Καραδέλος. Θέλω να σας δώσω λίγο το προφίλ. Ο κ. Γιώργος Καραδέλος και ο κ. Μανώλης Κορέας είναι οι δύο σημαντικές προσωπικότητες, ο ένας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, ο Κορέας, ο κ. Καραδέλος στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, καθηγητές με μεγάλο κύρος που έχουν μένει μια νέα γενιά πολύ σημαντικών στενοχών, αρχιτεκτών, αναστηλωτών σε όλη τη χώρα. Και ο Γιώργος Καραδέλος δεν είναι γνωστός μονάχα για την επιστημοσύνη και το κύρος του επιστημονικού, αλλά για το απέραντο ήθος. Και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε εδώ, όχι μονάχα στη μελέτη του θέατρου της Στράτου, αλλά και στη μελέτη για τα θέατρα της Πλευρώνας και των Ινιαδών. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κεφάλαιο της συνάντησής μας. Κρατήστε το. Θα το ακούσετε αναλυτικά, όπως σας είπα, από τους πιο αρμόδιους απορριμμένους. Το ερώτημα είναι, με όλη αυτή την παραγωγή που έχουμε κάνει στον ομό σας, γιατί θα σας πω κάτι πολύ δημοσιογραφικό. Το 2015 τελειώνουν και οι 5 μελέτες. Και οι 5 μελέτες στον Αρχαίο Θεάτρο. Αυτό ξέρετε είναι ένας άφθος για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά μας επιτρέπει να συγκροτήσουν για ένα πολύ δυναμικό φάκελο. Για να διεκδικήσουμε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στις σημερινές συνθήκες. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό. Αυτό ακριβώς θέλω να σας περιγράψω. Τι θα γίνει λοιπόν από εδώ και μπροστά? Από εδώ και μπροστά έχουμε μπροστά μας 6 χρόνια της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020, όπου πρέπει να προσαρμοστούμε με τις προδιαγραφές που θέτει αυτή η νέα προγραμματική περίοδο. Ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές? Σημειώστε το, πω σιγά σιγά. Αυτό θα γυρίζει και θα ξαναγυρίζει στις πένες σας, στις εικόνες σας και στον ήχο των ραδιοφώνων σας. Προϋπόθεση πρώτη. Για να είναι επιλέξιμο ένα έργο στην νέα προγραμματική περίοδο, πρέπει να εξαντλεί τους συναρμόδιους που στοιχίζονται γύρω από αυτό, δηλαδή αυτό που λέμε καθολικές συνέπειες. Τέρμα πια τα μεμονωμένα προγράμματα με τα πέρα τη μοναξιά τους, που δεν οδηγούν πουθενά. Πρώτο κεφάλαιο λοιπόν συνέπειες. Δεύτερη προϋπόθεση, δεύτερο κεφάλαιο.
πρέπει οι επενδύσεις που μας έρχονται από τους ευρωπαϊκούς πόρους να έχουν άμεση απόδοση στην πραγματική οικονομία. Και τρίτο κεφάλαιο, θα εξετάζεται πολύ σοβαρά στο φάκελο των προτάσεων που θα προταθούν η βιωσιμότητα των έργων. Με βάση όλα τα προηγούμενα, λοιπόν, το διάζωμα, εδώ και χρόνια, με τους εθελοντές του, έχει ετοιμάσει ένα νέο προϊόν. Ένα νέο προϊόν που λείπει απελπιστικά από τη χώρα μας. Είναι οι πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαδρομές. Τι είναι αυτό το πράγμα που θα τα πούνε πολύ συχνά από εκεί μπροστά. Θα σου το πω εγώ πολύ απλά. Με τα λόγια της ψυχής μου, και όχι με τη λόγια. Είναι η συνάντηση των μνημείων με τους ανθρώπους και την παραγωγή τους. Τα μνημεία πρέπει να πάψουν να είναι πια απομονωμένα και ξεχασμένα και πρέπει να τοποθετηθούν στο επίπεδο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να βρούμε διάβλους προκειμένου να συναντηθούν τα μνημεία με τους αγρότες, με τους ξενοδόχους, με την αστρονομία της περιοχής, με τον λαϊκό πολιτισμό της περιοχής, με τα άλλα εκδοτικά προγράμματα, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, με την ψηφιακή σύγκριση για την παραγωγή ψηφιακών προϊόντων. Αν δεν έχουν όλες αυτές τις προδιαγραφές οι νέες προτάσεις μας, απλώς δεν θα εκδοθούν. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την πρόταση, που είναι μια πρόταση που βάζει στην πρώτη γραμμή τη μεγάλη πρίκα του νομού σας, που είναι από μια μεριά η αρχαιολογική χώρα και τα πέντε υπέροχα αρχαία της έδρας, αλλά και το υδάτινο στοιχείο που θέλουμε αυτό το δίνω να πάτε εξού και βρίσκονται εδώ τόσο τον πρόεδρο του φορέα διαχείριση τη Δημοθάλασσα Μεσολογίου αλλά και τη Ευρωπαϊκή Περιοχή, όσο και την υπόλοιπη ευθύνη ο κ. Γιάννη σε εμά που και εκείνη μετά από λίγο θα σα μιλήσουν για το σώμα. Θέλω επίση να είμαι απολύτω ξεκάθαρο για το ρόλο του διαζώματο και τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν. Γιατί οι δημοσιογράφοι πρέπει να ξέρουν. Πρέπει να μεταδώσουν σωστά το μήνυμα. Το διάζωμα είναι φορέας εισηγητικός και υποκινητικός. Δεν αποφασίζει το διάζωμα. Αποφασίζουν οι επίσημοι θεσμοί της χώρας μας. Το διάζωμα είναι μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία που γεννήθηκε για να συμβάλλει με τη δύναμη που έχει η ελληνική κοινωνία σε υψηπαιδή προγράμματα που σχεδιάζουν οι επίσημες δομές του κράτους. Συνεπώς, ο ρόλος του δικός μας είναι αυτός και θέλω να εκλάβετε τη σημερινή πρόταση όπως θα την ακούσετε σε λίγο και όπως σας έχω ήδη μοιράσει ένα CD και αν την έχει και η επαρχή σας. Αυτό το κείμενο που θα έρθει και αυτό που θα ακούσετε σε λίγο είναι μια πρόταση διαλόγου προς την κοινωνία, τους πολίτες του νομού σας και προς τους θεσμούς. Δηλαδή τους δημάρχους, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι τέσσερα, το Υπουργείο Τουρισμού. Εγώ έχω και τους τέσσερις υπουργούς. Και τους έχω ενημερώσει για αυτή τη δουλειά του σωματείου του διαζώματος. Έχω επίσης μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, τον κ. Κατσικάκη, για το θέμα αυτό, καθώς και με τις αρμόδιους διοικητικούς παράγοντες της διαδρομής. Θέλω κλείνοντας να σας πω ότι το Λακαρνανία είναι ένας νομός αδικημένος. Η Λακαρνανία έχει απίστευτες φυσικές ομορφιές και εγώ δεν τις γνώρισα, τις γνώρισα από το διάστημα. Και πρέπει να πάρει στο χάρτη το πολιτισμικό, το περιβαλλοντικό και το τουριστικό τη θέση που της αξίζει. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει καλύτερο όχημα από αυτό. Και αν θέλετε να ξέρετε με την εμπειρία από 40 χρόνια στη δημόσια ζωή, ποτέ δεν υπάρχει μεγάλη επιτυχία να το καλλιάσουν οι πολίτες. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης λοιπόν και του Δημάρχου και των υπολείπων Δημάρχων θα είναι καθοριστικός, καθώς και ο ρόλος των πολιτών. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ και θα μεταδώσετε αυτό το μήνυμά μας. Τώρα, θα ακολουθήσει ένας πρώτος κύκλος ενημέρωσης από την κυρία Πικάτου για το κομμάτι του Θεάτρου Στράτου και από τον κύριο Γιώργο Καραδέτο. Και αμέσως μετά ένας δεύτερος κύκλος για την πολιτιστική διαδρομή που θα ξεκίνησε από καθηγητή, το σπουδαίο καθηγητή της αρχαιολογίας, τον κύριο Βασίλη Λαμπινοντάκη, που εργάζεται τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα σας. Ο κύριος Λαμπινοντάκης έχει ταυτιστεί για 40 ολόκληρα χρόνια με το μεγάλο μνημείο της Επιδάβλου
και είναι χαρά μας που έχουμε κοντά μας, είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου, άλλωστε. Μετά θα ακολουθήσει η κυρία Μέτρη Χατζηνικολάου. Για μένα, η κυρία Χατζηνικολάου, να ξέρετε, είναι ο σημαντικότερος εμπειρογνώμος σε θέματα τουριστικής οικονομίας που έχουμε στη χώρα. Εγώ την γνώρισα πολύ μακριά από την Μέτρη. Όταν και εγώ ήμουν πολύ μικρός και η Μέτρη το ίδιο. Και τώρα μικρή μας την παιδιά, δεν σου πει. Η Μέτρη λοιπόν θα σας δώσει τις προδιαγραφές της πολιτιστικής διαδρομής και βεβαίως έχουμε μαζί μας και είναι χαρά μας που έχουμε μαζί μας το άλλο αδερφάκι του πολιτισμού, το περιβάλλον. Τον πρόεδρο της Τροπής Διαχείρισης και του Γενικού Διευθύντου και εκεί για να την πλευρά σας μιλήσω για το κομμάτι το δικό τους. Όλα αυτά που θα σας πούμε τα έχουμε καταγράψει. Αυτά που σας έχω δώσει δηλαδή, που είναι ένα πρώτο κείμενο το οποίο ελπίζουμε ότι με την δυναμική της κοινωνίας και τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του Πρωθυπουργού θα προσλάβει σύντομα την τελική του μορφή. Το κρίσιμο θέμα, για να σου το πω και το γυρακίσω με αυτό, είναι η περιφέρεια να υιοθετήσει και να συμπεριλάβει στα προγράμματά της το πρόγραμμα αυτό. Έχω κάνει, όπως σας είπα, επαφές ήδη με τον κύριο Χρυσφάλη και έχω και μια θετική ένδειξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, επειδή είναι πολύ σημαντική ποσοτικά και τελικά η παρουσία των υδάτων ανθρώπων, ότι εκείνη θα πάρει μέρος στο πρόγραμμα. Άρα θα δώσει μεγάλη δυναμική. Δεν θα έχουμε μόνο το ΠΕΠ δηλαδή, στο μέλλον, ελπίζουμε, αλλά και ένα το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και θέλω να δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία. Βεβαίως, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Μπένο για τα καλά του λόγια. Ο ρόλος του Θειαζόματος, βέβαια, και το έργο του στην Αιτωλοκανανία είναι γνωστό και μέσω των άλλων θεάτρων, τα οποία έχουν ανασταθεί, έχουν ερευνηθεί και τώρα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης η σύνταξη μελέτης αποκατάστασης των θεάτρων αυτών, όπως της Πλευρώνας και του Μηνιαδός. Και έχει δρομολογηθεί και της Καλλινόνας και της Μακίνιας. Επομένως, τώρα ήταν η σειρά για το αρχαίο θέατρο του Στράτου, το μεγαλύτερο θέατρο που έχουμε. Δυστυχώς, η κατάσταση διαδίησης δεν είναι και πλέον ιδανική, δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Μέσω αυτής της πνευματικής σύμβασης, η εφορία μας έκανε κάποιες συμπληρωματικές ανασκαφικές εργασίες που αφορούσαν κυρίως σε διερευνητικές τομές προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση θεμελίωσης διάφορων δομικών στοιχείων του θεάτρου και στο πλαίσιο των εργασιών αυτών ήρθαν στο φως και 2-3 σειρές ακόμα εντολίων στο ανώτερο τμήμα. Έχουμε πλέον τη συνολική εικόνα. Όλες αυτές οι εργασίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στη μελέτη η οποία συντάσσεται από τον κύριο Καραδάκη. Και βεβαίως θα ήθελα να πω από την αρχή ότι όλες οι επεμβάσεις που θα γίνουν αυτές θα είναι με το δέοντα σεβασμό προς το μνημείο και έχοντας κατά νου πρωτίστως την προστασία του και την ανάδειξή του. Τώρα, για τη σύνταξη της μελέτης θα ακούσουμε περισσότερα από τον ίδιο τον μελετητή. Γενικότερα όμως θα ήθελα να πω και για τον αρχαιολογικό χώρο Στράτου όπως σήμερα καθορίστηκαν κάποιες εργασίες και γι' αυτό θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο που βοηθάει πάρα πολύ την εφορία στο έργο της. Από την άνοιξη και μετά θα αρχίσουν εργασίες ανάδειξης στον χώρο αυτό που θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε καλύτερα όλα τα ανασκαμμένα μνημεία, πιθανότατα και άλλα που θα έρθουν στο φως και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα γίνει. Και επίσης, σε μία μελλοντική συνάντηση, θα καθοριστούν και κάποιες διαδρομές περιμετρικά του χώρου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ήταν στον προγραμματισμό της εφορίας, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού δεν υπήρχε δυνατότητα. Τώρα λοιπόν, με τη βοήθεια του Δήμου, θα έχουμε και τη δυνατότητα αυτή να αναδειχθεί ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Αιτωλοκανανία. Δεν θα είχα περισσότερα εγώ να πω για την πρόταση, τη διαδρομή που ακούσαμε από τον κύριο Μπένο. Θα ακούσουμε και πάρα πολλά στοιχεία στη συνέχεια, αναλυτικά.
Θα ήθελα να πω ότι θα είμαστε όλοι ευτυχείς αν καταφέρουμε τελικά να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση που έχει στόχο πραγματικά να φέρει όλα αυτά τα πολύ άριθμα μνημεία του νομού να ενωθούν με κάποιο τρόπο και να είναι προσβάσιμα στο κοινό και να γίνουν ακόμα περισσότερο γνωστά. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Λαμπρινουνάκη για τη συνεργασία που έχουμε και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους και στην Παλαιομάννα και τον κύριο Καραδέδο βέβαια. Και εγώ θα ήθελα να πω και από τη θέση αυτή ένα ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες τους δικούς μου της εφορίας οι οποίοι πολλές φορές νυχθημερών δίνουν το καλύτερο εαυτό. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις, ένας πολύ μεγάλος νομός, αλλά νομίζω ότι με την συνεργασία αυτή μπορούμε και προχωράμε και πετυχαίνουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέατρο των Ιεδών της Πλευρώνας μελετιώνεται με μια προγραμματική σύμβαση η οποία ξεκίνησε από την ομαρχία τότε και ήρθε στην αρμοδιότητα της περιφέρειας ανάμεσα στην περιφέρεια, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και η διαχείρισή του γίνεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η άλλη σύμβαση αφορά το θέατρο της Στράτου. Πάλι με μια σύμβαση η οποία είναι μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα δύο πρώτα θέατρα χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των 60.000 για την Πλευρώνα, των 65.000 για τις Ιλιάδες και το θέατρο της Στράτου από το Δήμο με το ποσό των 65.000 ευρώ. Όπως θα ξέρετε, για να γίνει μια μελέτη ενός μνημείου γενικότερα και ειδικότερα ενός θεάτρου που έχει τα ειδικά προβλήματα για την επανάχρησή του, απαιτεί ένα στάδιο εξοπλιστικής έρευνας για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε όλα τα προβλήματα, τις αξίες, αυτά τα στοιχεία που μέσα από τη μελέτη θα μπορέσουμε να αναδείξουμε, γιατί ο στόχος μας βέβαια είναι να ξαναλειτουργήσει ένα μνημείο και μάλιστα ένα θέατρο να ξαναπάρει να στην χρήση. Αλλά ο στόχος μας κυριότερος είναι να μπορέσουμε να το αναδείξουμε ως μνημείο. Γιατί αυτή είναι η κύρια αξία του. Είναι ένα πολιτιστικό αγαθό και πρέπει να καταφέρουμε μέσα από τις μελέτες αυτές που κάνουμε και τις εργασίες οι οποίες θα γίνουν να το αναδείξουμε πρωτίστως ως πολιτιστικό μνημείο και παράλληλα να μπορέσουμε να πετύχουμε μια όσο γίνεται αρμονική ένταξη της καινούργιας χρήσης χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή η επανάχρησή του και η χρήση του ως προσωπικό μνημείο να συγκρούνται και να έρχονται σε αντίθεση.